Κάπου στην άκρη της Δυτικής Μακεδονίας, ανεξερεύνητος, αγνός και υπέροχος, ο Δήμος Γρεβενών. Πρωτεύουσα του τα Γρεβενά και πρωταγωνιστής τα Μανιτάρια. Τόπος ευλογημένος με μια μοναδική ποικιλία βρώσιμων μανιταριών. Περπατώντας τους δρόμους της πόλης, η σύγχρονη όψη της επιβάλλεται ως πρώτη αίσθηση, αλλά όλα είναι εκεί. Ιστορία, πολιτισμός και παράδοση προστατευμένα από φυλλώδη δάση και κελαριστά ποτάμια. Μια σύγχρονη πόλη γεμάτη γοητευτικές αντιθέσεις, η αφετηρία αυτού του ταξιδιού. Πλοηγός μας, οι τέσσερις πολιτιστικές διαδρομές του διασυνοριακού προγράμματος IT Culture. Περιηγήσεις στα χνάρια των παλιών εμπορικών δρόμων με το πόσημα τα πετρόχτιστα γεφύρια και τις μεταβυζαντινές εκκλησίες. Ένας προορισμός, τέσσερις εναλλακτικές διαδρομές, πολλές παραλλαγές και όλα αυτά με ξεναγώ την ψηφιακή πλατφόρμα roads2culture.eu. Ξεκινάμε με μια περιήγηση στα μουσεία. Από τα πολλά της περιοχής ξεχωρίζει το μοναδικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Μηλιά με απίστευτα παλαιοντολογικά ευρήματα. Εδώ εκτίθενται οι μεγαλύτεροι χαβλαιόδοντες στον κόσμο, ρεκόρ στο βιβλίο Guinness. Μεταξύ άλλων, θαυμάζουμε απολιθωμένα μέρη ελεφάντων, ελουροειδών, ρινόκερων, αρκούδων, γαζελών ηλικίας 30 εκατομμυρίων ετών. Τυχαίες ανακαλύψεις αρχικά, επιστημονικά μελετημένα τώρα, συγκροτούν έναν εντυπωσιακό παλαιοντολογικό χάρτη. Η παράδοση έχει την τιμητική της στις μικρές λογογραφικές συλλογές μέσα στην πόλη των Γρεβενών. Εκεί δεσπόζει μια εξαιρετική συλλογή ξυλόγλυπτων συνθέσεων και συνάμα προβάλλεται ο λαϊκός πολιτισμός με στοιχεία του αγροτικού, κτηνοτροφικού αλλά και αστικού του χαρακτήρα. Αντικείμενα καθημερινής χρήσης, χάλκινα, πύληνα και μπρούτσινα σκεύη, παραδοσιακές φορεσιές, υφαντά και εργαλεία. Ένα στημένο γρεβενιώτικο αστικό δωμάτιο δίνει εικόνα της καθημερινής ζωής δύο αιώνες πριν. Αναχωρώντας για βασιλίτσα, τα μάτια μας θαμπώνονται από την ημιαλπική ομορφιά του τοπίου. Το χιονοδρομικό κέντρο των Γρεβενών, με εγκαταστάσεις εξαιρετικές και πίστες για κάθε βαθμό δυσκολίας, γίνεται πόλος έλξης για χειμερινά σπορ. Η μαγεία συνεχίζεται στη Σαμαρίνα, το ψηλότερο χωριό της Ελλάδας, σε υψόμετρο 1450 μέτρα και τόπο δράσης των κυνηγών και τροφοσυλλεκτών Νεάτερνταλ 50.000 χρόνια πριν. Στη νεότερη ιστορία, η Σαμαρίνα αποτέλεσε πρότυπο κοινοτικής αυτοδιοικούμενης εκπαίδευσης, πρωτοστατώντας μάλιστα με τη λειτουργία του πρώτου σχολείου στην περιοχή ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα. Δύσβατα μέρη, φτιαγμένα για ηρωικές μορφές, όπως και οι πεσόντες στις μάχες που δόθηκαν εδώ κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μοναχικός τους μάρτυρας όλων αυτών, το μνημείο της Ανίτσας. Τα υψώματα ήταν κορυφαία σπουδαιότητας για την επικράτηση ενός πληθυσμού. Το επιβεβαιώνουν και τα απομεινάρια μιας ελληνιστικής ακρόπολης στο Καστρί, ένα σημαντικό κέντρο του Μακεδονικού Βασιλείου. Τα ανασκαφικά ευρήματα και τα αρχαιότερα οικοδομικά λείψανα αναμένεται να φωτίσουν ακόμη περισσότερο τη σημασία που είχε το Καστρί. Αδιάσυστος μάρτυρας της πλούσιας θρησκευτικής και αρχιτεκτονικής ιστορίας, οι εκκλησίες και τα μοναστήρια. Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών, με το καθολικό της χτισμένο πριν το 1834. Χτισμένη σε εγγεγραμμένο σταυροειδία φωνικό τύπο, σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση.
Ναός Αγίου Δημητρίου στο Μεσολούρι. Μία τρίκλητη φωλοσκέπαστη βασιλική, πλούσια εικονογραφημένη με τα ζωηρά μπλε και ερυθρά χρώματα της σχολής των Σαμαριναίων ζωγράφων και το λαϊκό τρόπο στυλ. Καθολικό της Μονής Αγίου Νικολάου, στην περιοχή του Εθνικού Δρυμοπύμβου στη Βάλια Κάλτα από το 1803. Σημαντικό προσκύνημα των Βλάχων, αλλά και του Αγίου Κοσμά. Σύντομη στάση για ξεκούραση και δροσιά στα παραδοσιακά χωριά των Γρεβενών. Το βραχώδες και απόκριμνο σπήλαιο με το φαράγγι της πορτίτσας για μπάνιο και προσκύνημα στην Παναγιά. Η γραφικότατη Καλονή. Διατηρηταίος οικισμός, κατάμεστη με δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Και το κινηματογραφικό δοτσικό, φυσικό σκηνικό της ταινίας «Μέγας Αλέξανδρος» του Αγγελόπουλου, προβάλλει εξίσου την τέχνη των μαστόρων της πέτρας με το εντυπωσιακό μονότοξο γεφύρι να ενώνει τους δύο οικισμούς του. Συνεπαρμένοι από αυτές τις εικόνες, οι αυδελιώτες αδελφοί Μανάκια, οι Έλληνες Λουμιέρ, κινηματογράφησαν πρώτα τις υφάντρες του χωριού τους και κατέληξαν με ένα τεράστιο αρχείο κινηματογραφικών καταγραφών για τα σπουδαιότερα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας των Βαλκανίων. Καμία περιήγηση όμως δεν ολοκληρώνεται αν δεν διαβούμε τα πέτρινα γεφύρια, άρρηκτα δεμένα με την ταυτότητα των Γρεβενών. Το γεφύρι του Πασά, πιθανόν το παλιότερο γνωστό και μεγαλύτερο γεφύρι της Δυτικής Μακεδονίας, κτισμένο το 1690 από τον Μαχμούτ Πασά. Στολίσει τον Αλιάκμονα με ό,τι απέμεινε από τη θρυλική ανατίναξή του στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γεφύρι της Πραμόριτσας καμαρώνει πάλι αγέροχο με την τετράτοξη ανάπτυξή του πάνω από τον ομώνυμο παραπόταμο του Αλιάκμονα. Το επιβλητικό γεφύρι του Αζίζ Αγά με το μικρό του κουδουνάκι να κρέμεται ειδοποιεί και σήμερα τους επισκέπτες για την ασφαλή τους διάβαση και εντυπωσιάζει για το ύψος 15 μέτρων κεντρικό τόξο του. Επιστροφή στην πόλη και ο κτύπος του ρολογιού δίνει το σήμα. Βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας ήδη από το 1776, με τον πύργο του να αποτελεί το εμβληματικότερο μνημείο των Γρεβενών, άλλοτε λειτουργώντας και ως μιναρές τζαμιού.
Σήμερα τόπο συνάντησης των ανθρώπων της πόλης, στάση για τους ταξιδιώτες και για εμάς σημείο αφετηρίας του συναρπαστικού μας οδηπορικού στα ανεξερεύνητα Γρεβένα. Ανοίξτε το κινητό σας και ας γίνουν τα Γρεβένα ο επόμενος προορισμός σας. Is co-funded by the European Union and national funds of Greece and Albania via the Interreg IPA CBC program Greece-Albania 2014-2020.